τι νέο παίζει στην TV. Θα το δεις. Χειροπέδες θα δω. Χειροπέδες θα δεις. Χειροπέδες. Ακουμπάγκα. Χειροπέδες θα δεις. Κυρίες μου, χειροπέδες. Θέλω κόσμος να χαμογελά. Είμαστε παιδιά. Χειροπέδες. Συγχωρούνε μου. Τι ρωτάς γιατί. Εδώ θα δεις. Χειροπέδες. Με τις χειροπέδες όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Χειροπέδες θα χωρέσω στη τυπηγιά. Θα χωρέσω σαν τον άνεμο θα τρέξω. Χειροπέδες για να βρω. Χειροπέδες θα πω γιατί μ' αρέσει να ζω. Χειροπέδες θα δεις, έκτος πλανήτη κυτρής. Κυρίες και κύριοι, απευθεία σύνδεση με τους χειροπέδες. Θα τις δούμε όλοι μαζί. Χειροπέδες θα δω. Μαμά, μάλλε χειροπέδες. Καλά είσαι τρελή αγάπη μου. Θα δούμε το καζέλ και δεν θα δούμε χειροπέδες. Έτοιμοι, χειροπέδες. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Από εμένα αυτά θα έρθουν να γλυκιά, γλυκιά επαρχία. Βλέπουμε αυτά που κάνετε εκεί στην Αθήνα. Έχουμε μείνει άφωνοι. Άφωνοι, άναυδοι, τελείω. Απίστευτα πράγματα, δηλαδή. Σε λίγο, στο τσάκι ήμασταν να μας διώξουν όχι από το ευρώ, από τον πλανήτη. Από όλα τα νομίσματα. Από τον πλανήτη ήμασταν στο τσάκι να μας αποβάλουν. Να κάνουμε συναλλαγές με πέτρες. Εκτός γης τελείως. Αυτός ο παππούλιας, παιδί μου. Εκεί πέρα που ήταν η μέγιστη γλάστρα, τώρα έγινε πρωταγωνιστής των ημερών. Αυτό πολύ ολόκληρο. Ρε παπούλια μου, ρε άνθρωπέ μου γλυκέ, σύμβολο Πρετανία της Δημοκρατίας, μην τα κάνεις όλα ανάποδα. Όταν βλέπεις τον Παπαντρέου χαμογελάς και όταν είσαι παρελάσεις κλαις. Δηλαδή εντάξει, λίγο, λίγο ισορροπία να υπάρχει. Μην γίνεται ο πόλεμος των γλάστρων σε αυτή την κατάσταση. Και λείπει και ο Σπίλμπερκ, έτσι. Λείπει ο Σπίλμπερκ, ήταν και... Έχει πάει στις Κάνες κι αυτός. Δηλαδή, ο Πάγκαλος πήγε στην Κίνα. Άλλο θέμα αυτό. Δηλαδή, στην Κίνα που πήγε ο Πάγκαλος, πήγε να εξαγυρίζει. Δηλαδή. Πραγματικά. Στην Κίνα, δύο πράγματα φαίνονται από το φεγγάρι. Το συνοικοτήχος και ο Πάγκαλος θα φαίνονται. Και ο Πάγκαλος περισσότερο. Ναι, σημαδούρα, σημαδούρα. Απλώνεται περισσότερο από το συνοικοτήχος. Εντάξει, πραγματικά όμως σκέψου τον Πάγκαλο. Πάει στην Κίνα. Δεν χρειάζεται GPS να το βρουν. Πάει στην Κίνα σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Και με το που επιστρέφει, επιστρέφει σαν βουλευτής Αττικής όμως. Απίστευτα πράγματα. Πρέπει να και, πει το ρεκόρ Γκίνες. Και με το που ξαναφτάνει, ξαναγίνεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δηλαδή. Το 8ο θαύμα του κόσμου. Πραγματικά, εδώ μεταξύ, άλλο στοιχείο. Όλοι οι αντιπρόεδροι της κυβερνήσεως, μέχρι και σε αυτούς που προτείνουν στον Καλατζαφέρη, δεν προτείνανε πρώτοι της κυβερνήσεως. Άμα δεν φτάσεις από τα 150 κιλά και πάνω, δεν γίνεις αντιπρόεδρος. Πρέπει να έχεις ειδικό βάρος, Γιάνκο. Ναι, χρειάζεται ειδικό εκτόπισμα. Δηλαδή, σκέψου. Ούτε διαγωνισμός σου μόνο. Βενιζέλος, Μπάγκαλος. Άμα βάζουν και τον Καλατζαφέρη που αρνήθηκε. Βαρέων βάρων. Τους έσπασε το σερί, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ας πούμε στα δικά μας βίντεο, αρκετά. Ασχολήθηκα με πολιτική. Στο δεύτερο μέρος έχουμε και άλλα βίντεο με πολύ γέλιο. Πάμε στο ουμπίς τώρα. Αχ, ρε παιδί μου, σε αυτά τα πρωινά έχουν πολύ πουριτανές καλεσμένες. Αλλά ανέβα στο παντελόνι, είχε πέστε πίσω. Γι' αυτό παίρνει τα βραβεία, λένε εμείς που διέλεξε. Πίσω. Πίσω, παιδί μου, έπεσε. Τι έχεις, παιδί μου. Σήκωσέ το. Έτσι τα τσιμπάει τα πατώματα. Είμαστε στον αέρα τώρα. Τα πατώματα. Είμαστε. Τι θέλεις να πεις, πες. Έλεγα ότι το παντελόνι του δεν πέφτει γιατί το συγκρίνει το πουλί του. Μεγάλη εμπειρία βλέπω. Μεγάλη εμπειρία βλέπω στα πάνω. Καινούργια είδος ζώνης. Ανακαλύφθηκε στην εκπομπή της κυρίας Μενεγάκη. Πάνω απ' όλα, πάντω στην πρωινή ζώνη υπάρχει. Σεμνότητα, έτσι. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Και τελειωτική. Το εσουρού. Φαίνεται, έχει βγάλει χριστιανικό οικοτροφείο. Είναι προφανές. Στάνταρ. Λοιπόν, δεν είναι. Δεν είναι. Παρέα με την Ελένη Λουκά. Λοιπόν, σε αυτά τα πρωινά, ρε παιδάκι μου, πραγματικά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή δεν λέμε μόνο για διάφορα Μενεγάκια, μεσημεριανό Μενεγάκι κτλ. Για να δούμε και του Λιάγκα το πρωινό. Τι πουριτανές ιδέες και απόψεις έχει να μας προτείνει. Έτσι λοιπόν με ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιά χωρίς βροχές και καλές για την εποχή θερμοκρασίες, θα κινηθεί ο καιρός μέχρι και την άλλη Τετάρτη. Άρα λοιπόν χαμογελάστε, αν μπορείτε να φύγετε εκδρομή, έχετε τα χρήματα και θέλετε να το κάνετε, να το κάνετε. Τα νέα είναι αισιόδοξα. Τρίγωνο πλανητών! Δίκη μου, δεν το περίμενα αυτό. Φοβερή τεχνική πάντως από το Μέγκα, με το που πέφτουν τα νούμερα, κατευθείαν πατάς ένα κουμπί και ισορροπούν τα δεδομένα και από πρωινό γίνεσαι θέμος σε δευτερόλεπτα. Κατευθείαν. Απίστευτη κατάσταση. Βέβαια να πούμε ότι η κυρία Παγετάκη έχει εκπληκτικό σώμα, έτσι. Αλλά δυστυχώς την κέρδισε η αστρολογία. Έπρεπε να πάει σε modeling, δηλαδή. Πραγματικά. Κρίμα για το χώρο του modeling. Κρίμα. Ήταν τεράστια απώλεια αυτή. Θα ήταν η Βίκη Καγιάκ και η Βίκη Πακετάκη. Ναι, και έχει, θα έκανε Καγιάκ και θα ήταν η Βίκη Καγιάκ. Στον πάγο. Ο Νάις. Λοιπόν, εκτός από τα στοιχεία, τα ερωτικά αυτά που περνούν σε Photoshop επίπεδο και σε τεχνικές διαστάσεις, υπάρχουν και τα live. Πραγματικά αυτός ο Κωστόπουλος έχει ξεφύγει. Δηλαδή. Δεν έχει αφήσει καμία. Δεν έχει αφήσει κανένα φιλικά αθλικό. Γάτα, ρε, πραγματικά. Όλα τα μοντέλα. Κάνε αθλητικό και για μας. Όλα τα μοντέλα showbiz. Όλα τα μοντέλα. Τα έχει ξετινάξει. Και με μη κεφαλαίο, έτσι. Και, ούτε που ντρέπεται. Έχει λοιπόν. Φτάσει σε τέτοιο επίπεδο άνεσης. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Για να δούμε γιατί μιλάμε. Στο Κατινίζα μου ήρθε ένα tweet. Και λέει: δώσε ένα φιλί γαλλικό, στο να μην το πω ακριβώς, στον Κωστόπουλο. Ναι. Τόσο. Έγινε. Να το δω, δεν το δω. Τέλο απόσβεση. Τι να κάνει, 5 ευρώ για να μην είναι άτομο. Την εβδομάδα γράφουν φιλιές για να κάνει θέμα. Ρουβάση Κωστόπουλο. Κωστόπουλο με τρέλα του τόπα. Κωστόπουλο με τρέλα του τόπα. Δηλαδή βλέπει δύο εστιατόρια. Καλά αυτή η μπαλατσινού, ρε παιδί μου. Τι. Τάραντο. Γι' αυτό στο Dancing with the Stars δεν έχετε ούτε μια πόρτα χαμηλή. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει τελείως. Τι πρότυπα θα δουν τα παιδιά μας, παιδιά. Δηλαδή αυτή η κατάσταση που πλασάρεται εκεί με Νεγάκι, πηγαίνει με 500 παππούδες, μετά τους αφήνει, πηγαίνει με άλλους εκεί, με τουμπανίες, με Κυλιακούς, αφήνει παιδιά από μέρα. Πραγματικά Κωστόπουλος φυλάει μοντέλα, showbiz, πανέμορφες, δηλαδή. Top model. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν τώρα που ποτίστε έχουν βελτιωθεί οι γυναίκες και έχουν όλα τα κόλπα και είναι ωραίες, αρέσκεται σε τέτοιου είδους μοντέλα, φαντάσου τι είχε στα νιάτα του. Είναι old fashion. Που παλιά υπήρχαν πανέμορφα πλάσματα. Καλός ο Μήντος, όλα τα λέει. Ο καλός ο Μήντος.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε πραγματικές αγάπες της showbiz μεταξύ των προσώπων των μεσημεριανών, των απογευματινών και των πρωινών. Είναι γνωστή η αγάπη που τρέφει ο Γιώργος Λιάγκας για τον αγαπημένο του φίλο Μουτσινά και γι' αυτό τον κάλεσε στο... Για να δείξει στο ευρύ κοινό την αγάπη. Για να του κάνει ερωτική αξιωμολόγηση. Για να μπορέσει να εκδικηθεί για όλα αυτά τα σχόλια που έχει κάνει ο Μουτσινάς για αυτόν. Σώπα μου. Συγγνώμη που θα σας το πω. Με όλη την καρδιά. Είστε γελοί και εσείς. Είστε γελοί τελικά. Δηλαδή είναι πολύ ωραία πρώτη εντύπωση που είσαι ένα σοβαρό ζευγάρι. Είστε κλόουν. Δεν σε κόπω. Ναι, εντάξει, εσύ είσαι πιο πολύ κλόουν αυτή τη στιγμή. Αλλά είστε κλόουν. Πάρτα. Ερε Λιάγκα. Μου θέλες Μουτσινά καλεσμένο. Πάρτα τώρα. Γυριστή στη γωνία. Για κλόουν, τσίρκα κλπ. Και σύμβουλο εργασία ο κύριο Μουτσινά. Βέβαια. Δεν έχουμε βγάλει συμπέρασμα τι είναι χειρότερο, να είσαι κλόουν ή κομπλεξικός κράχτης. Αυτό ίσως να απαντηθεί κάποια στιγμή, αλλά θα μείνει το ερώτημα. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι ο κύριος Μουτσινάς είναι η επιτομή του savoir vivre. Ναι, πάνω απ' όλα ευγενικός και κρατάει τα προσχήματα στα πάντα. Δεν είναι μόνο εκεί βέβαια οι αγάπες. Οι αγάπες υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Πολύ σε άλλα πρόσωπα μεταξύ του δέστε τους και των άλλων εκπομπών. Για να δούμε τον έρωτα που ξεχυλίζει. Μωρέ θα πω εγώ που λέει και θα σου βάλω τα γυαλιά. Κατερινά. Τι να με σηκώνεσαι εμά. Η Μαρία η Ιλιάκη στο δέστε τους, όχι θείες στο γάμο. Ότι θα με συγκρίνετε με την Ξινή ή τον Λαχανή Κατσάρι. Α, μην τα φύγεις έτσι αυτό. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Είναι πολύ ωραίο να σε αντιγράφουν, Κατερίνα Ζαρίφη. Πόλεμος, πόλεμος. Φοβερή ατάκα πάντως, έτσι. Να σε αντιγράφουνε και επειδή χόρεψε μία, την αντέγραψε επειδή χόρεψε και άλλη. Εντάξει, Κάζους η μία μπέλη. Χόρεψε το χορό της κοιλιάς. Εντάξει, δηλαδή χόρεψε μεγάλο χορό, έτσι, βέβαια. Πραγματικά. Η εντύπωση πάντως που μου έκανε σε αυτό το βίντεο είναι όταν λέει πόλεμος και με το πακούν τη λέξη πόλεμος όλοι εκεί χειροκροτάνε, φωνάζουνε, ενθουσιάζονται, επιτέλους θα κάνουμε νούμερα, θα σφαχτούμε. Και όλη αυτή η κατάσταση. Μία Ξινή, η άλλη Αλμυρί. Δηλαδή. Αλμυρί, τι προτιμάτε εσείς. Ξινή, Αλμυρί, γλυκιά. Κρέπα να είναι και ό,τι να είναι. Κρέπα. Μήπως είναι πίτα, χιλόπιτα. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο κοκτέιλ της εβδομάδας μας. Ωραία. Γιατί μετά τους πολέμους της showbiz πρέπει να βγούμε. Πώς θα παλέψεις όλα αυτά. Πρέπει να βγούμε να τα πιούμε έτσι για να συγχωρήσουμε όλα αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν το Loaded Drinks. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σας καλησπέριζουμε για ακόμη μια φορά στα κοκτέιλ μας. Γεια σου Νίκο, γεια σας. Γεια σας, σήμερα θα φτιάξουμε ένα Blue Hawaii. Πρώτα θα βάλουμε ένα μέρος βότκα. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself. Μετά ένα μέρος Blue Curacao. Μετά ένα είδος γλυκόξινου, triple shake. Και στο τέλος προσθέτουμε χυμό ανανά. Blue Hawaii λοιπόν, μια που δεν πρόκειται να πάμε ποτέ στη Χαβάη, ας το απολαύσουμε. Blue Hawaii. Υγεία. Τα πολλά ποτά βέβαια πειράζουν τα εγκεφαλικά κύτταρα κάποιες στιγμές και αν το παρακάνεις, στις συνεντεύξεις που παίρνεις, σου ξεφεύγουν και μερικά. Όχι μερικά, πάρα πολλά. Ναι, ναι. Αυτές είναι οι στιγμές που απολαμβάνουμε εμείς. Και τις έχουμε καταγεγραμμένες. Γεια σας. Θεωρεί ότι βγαίνει δουλειά και πότε θα είναι έτοιμος 100% πας.
When you think Pass will be ready to play full 100% and you think the team is if you play 10 minutes and you win. Τα είπε όλα νομίζω. Ρε μεταφραστή μου, άσε λίγο τα γκρίκλεις από το Facebook. Τι γκρίκλεις, άνθρωπος, τι είπαμε ρε παιδί μου, ναι, έχει προφήσεις. Βαριά, Βρετανική προφορά. Προφήσεις στα γκρίκλεις έχεις. Είπαμε, εντάξει, όταν με... Σχολιά Αγγλικού, ο Γιάνγκο ήταν απόφυτος Κέμπριτζ, σίγουρα. Δηλαδή, αυτό που μου έκανε εντύπωση για μία ακόμα φορά ήταν ότι ο Μαύρος κατάλαβε το λάθος, αλλά δεν χρειαζόταν να μεταφραστεί από τη στιγμή που ήξερε ο ίδιος ελληνικά, γιατί γέλαγε ο Μαύρος περισσότερο. Είναι σαν να λέει, ξέρω εγώ τώρα γιατί γελάει αυτός ο τύπος. Δηλαδή, πραγματικά βγαίνουμε από τα δόντια μας. Είπε τη μαύρη αλήθεια. Ξέρω τι μετάφραση έκανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ενότητα του χειροπέδεση shopping. Για να δούμε τι προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Καταπληκτικό προϊόν. Ναι, είναι προϊόν για αυτούς που πίνουνε κατά κόρον και το γλεντάνε με τις φοιτητικές τους παρέες. Εξαιρετικό προϊόν, εγώ ενθουσιαστή, δεν κρατιέμαι. Δείξ' το τώρα! Αχ, φίλε φοιτητό Εργένη. Αράζεις με την παρέα σου ατελείωτες ώρες, τα κρύα βράδια του χειμώνα, έχοντας βγάλει μανιτάρια από την πολλή τηλεόραση, ακόμη κι αν όλες οι εκπομπές δείχνουν σκουπίδια. Σε έχει πρίξει ο φίλος σου να του φέρεις την πύρα από το ψυγείο, ενώ εσύ σκυλοβαριέσαι να κουνηθείς. Δεν τελειώσαν όλα στη δύστυχη και άμυρη ζωή σου. Η ηρωική ομάδα της εκπομπής μας σου έχει για μία ακόμα φορά τη λύση. Ένα διακριτικό, οικονομικό και αθόρυβο προϊόν είναι εδώ για να σε συναρπάσει. Την ώρα που ο καταπιεστικός φίλος σου σε διατάζει να του φέρεις την πύρα από το ψυγείο, με ένα απλό κλικ των δακτύλων σου ενεργοποιείται ο πυροεκτοξευτήρας. Με μπαταρίες από φωτοβολταϊκά και επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η φρέσκια και κρύα μπύρα βρίσκεται αμέσως στα χέρια σου. Παρήγγειλε το τώρα κι εσύ πρώτος. Και άλλαξε τη ζωή σου. Η κρίση τελείωσε πλέον για σένα μετά από αυτό. Τώρα όλα είναι ρόδινα. Τώρα μπορείς να αγγίξεις το όνειρό σου. Τώρα μπορείς να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή για πάντα. Απέκτησέ το στη νέα βυσματική τιμή των 200 ευρώ και 3 λεπτών. Συν τους φόρους μόνο 3.333,03 ευρώ. Οι 11 εκατομμύρια πρώτοι που θα το αποκτήσουν θα πάρουν δώρο ένα αλεξίπτωτο. Για όλους εμάς που είμαστε Έλληνες του καναπέ βέβαια και κάνουμε την επανάσταση... Το ιδανικό προϊόν. Από το άραγμα της μπύρας και της τηλεόρασης είναι το ιδανικό προϊόν. Θα πρέπει να το προμηθευτούμε άμεσα. Τι περιμένετε? Για να γλιτώσουμε και το χρόνο και την ενέργεια που καταναλώνουμε για να πάρουμε τις μπύρες και από τις... το ψυγιάκι. Και από το ψυγιάκι. Βέβαια να πούμε ότι δεν πρέπει να έχετε ανοιχτό το παράθυρο γιατί μπορεί να πιει μπύρα απέναντι. Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε για διαφημίσεις, θέλουμε να παίξουμε ένα βιντεάκι που πώς ήταν τα παιδάκια που όταν ήμασταν μικρά και μας έλεγε η μαμά να φας το φαγητό σου γιατί αλλιώς το τέρας θα έρθει και θα σε φάει εσένα. Ο μπαμπούλας που λέγαμε. Ο μπαμπούλας. Τώρα η αναγωγή σε τηλεοπτικά πρόσωπα έχει να κάνει με το εξής βίντεο. Θα φάτε. Θα φάμε. Ωραία. Ποια παιδιά θα φάμε. Φάτε αρμα. Τώρα, γιατί άμα έρθει ο κύριος ο ψηλός, ο Γιώργος, I'm ready, you're ready. Θα φάει όλα. Οπότε εγώ προτείνω, πριν πάμε σε διαφημίσεις να τα φάτε, γιατί άμα έρθει θα τα φάει αυτός. Εντάξει. Τον είδε στον δρόμο, ζωγραφισμένο στα μάτια, στα παιδικά προσωπικά. Του παιδακίου. Τον είδε. Φάει τώρα. Λέει, θα έρθει το τέρας, θα μου φάει το φαγητάκι. Προλάβετε. Προλάβετε, όποιος προλάβει. Αλλιώς ο Λιάγκας θα φάει το φαΐ μέχρι και από το τελευταίο πιτσιρίκι. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη αναγωγή αυτή για τα κυβερνητικά στελέχη. Θα πρέπει να κυβερνήσει κάποια μέρα ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί
το να τρως το φαΐ από την νεολαία έχει γίνει μόδα πλέον. Δεν θα τα φάνε όλοι μαζί, θα φάει μόνος του. Δεν θα φάνε όλοι μαζί, αφήνουν και τον Μπάγκαλο και τον Λιάγκα. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε λίγο θα γίνει ο Λιάγκας. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Βέβαια, εγώ θέλω να προτείνω ότι μπορούν να στείλουν τον κύριο Λιάγκα στην Αφρική να λύσει το πρόβλημα του υποστηρισμού. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα διαφημιστικό break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ πολύ πολιτική και τα βιντεάκια της επιστημονικής μας ανάλυσης και YouTube ανά και YouTube ανά και πολλές πολλές εκπλήξεις. Stay tuned! I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι, επιστρέψαμε μετά το break με Green Day. Η Green Day φεύγει. Ο Παπαδήμος Walker έρχεται. Έφυγε η πράσινη μέρα λοιπόν. Έμεινε βέβαια τα 2/3 της πράσινης μέρας, μείνανε. Κάτι ψηλά, όχι τίποτα. Τι ψηλά, τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Το Green Day κανάλι που είναι γνωστό για την ελευθερία απόψεων, για τους λόγους τους οποίους παραθέτει, το Mega Channel. Α, γνωρίζω το κανάλι της Βενεσίας. Το Green Day Channel λοιπόν δεν έχει καθόλου τεχνικά προβλήματα. Καθόλου. Διακρίνεται για την ποιότητά του πάνω απ' όλα. Είναι χρόνια μπροστά, για μην τι άλλο. Και βεβαίως κανέναν δημοσιογράφο δεν παραπλανούν ή δεν πληροφορούν από το κοντρόλ. Τον κύριο Βορύδη, υπουργό. Τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Ροντούλη και τον κύριο Γεωργίου. Τρεις υφυπουργούς. Στο Άμυνας, στο Ναυτιλίας και στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επίσης θέλω να σου πω για δύο πρόσωπα. Ένα είναι ο κύριος Λαμπρινίδης, ο οποίος με την υπουργοποίηση του κυρίου Τσίμα δεν θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι αναπληρώτρια του κυρίου Τσίμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ποιος είναι? Και μπορούμε να κλείσουμε το μικρόφωνο της Μαρένης Σπυράκη, γιατί προφανώς προσπαθεί να επικοινωνήσει με κάποιον. Ναι. Γιατί? Και ο κύριος Πάγκαλος, να σας πω ότι... Γιατί, τι έγινε. Τι έγινε εδώ πέρα. Λέμε, εντάξει, μην τους παρεξηγείτε. Κάντε πλάκα, έτσι. Τους ανθρώπους. Όχι, όχι, παιδιά, τώρα. Διαφήμιση στο πλάκα κάνεις θέλω να κάνουν. Στον αντένα, ρε παιδιά. Μην τους παρεξηγείτε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πρέπει να πούμε ότι δεν πειράξαμε τίποτα στο βίντεο. Σας το δώσαμε ατόφιο από το Mega. Δεν χρειάζεται μοντάζ. Και το Mega Channel. Μεγαλύτερη θεματικότητα υπάρχει περίπτωση βέβαια να κερδίσουν δίνοντας. Στους θεατές να ακούνε τι υπάρχει από πίσω παρά από μπροστά. Τι υπάρχει από μπροστά. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι ισορροπημένοι δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους. Η βαρβατήλα ξεχυλίζει και αυτές... Ταχνότα είναι αυτά που κάνουν διαφορά. Ταχνότα είναι αυτά που κάνουν διαφορά. Φοβόμαστε. Έχω ένα τεράστιο φιλί στην Ιωάννα Βάση, την οποία τη λατρεύω, την αγαπώ και τη θεωρώ από τις καλύτερες συναδέλφους. Θα ήθελα απλά να είσαι λίγο πιο ευγενικός. Δεν είμαι ποτέ. Αλλά σε αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Θα ήθελα απλά να είσαι λίγο πιο ευγενικός. Μετανιώσε! Δεν είμαι ποτέ. Μετανιώσε! Δεν είσαι ποτέ. Ποτέ. Ή τουλάχιστον ζητώ ένα συγγνώμη στον αέρα, δεν είναι κακό. Δεν ζητάω συγγνώμη ποτέ στον αέρα. Θα έρθω μετά, θα σε πάρω μια αγκαλιά. Μετανιώστε! Κατευθείαν από τη Βουλή των Λόρδων, παιδιά, σίγουρα. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα ευγένειας από τον κύριο Νάσο. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν ευγενικός, τι θα τους έσωνα. Τι φλανάχει ο Λιάγκας, τι φλανάχει ο Λουτσινάρον, τι φλανάχει ο Lord of the Rings, όλοι αυτοί. Τι φλανάχανε όλοι αυτοί. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτός που σφίζει από ευγένεια, είναι και... Είναι γενικό το φαινόμενο. Ο πρωθυπουργός μας, που είναι γνωστός για την ευγλωτία του στα ελληνικά ειδικά. Και έβγαλε άλλο ένα... Ροδάνι πάει η γλώσσα του. Άλλο ένα μαργαριτάρι, τέλειο. Από το βυθό της γλώσσας του. Αλλά κανείς δεν θα ακούσει την ελληνική φωνή, πρόταση, απέτηση ή ακόμα και διαμαρτυρία και κριτική απέναντί τους εάν δεν βλέπουν ότι αξιόπουστα... Γεια σου, πρόεδρε! Μάλλον την αποποιητικοποίηση των ναρκωτικών την κράτησε για τον εαυτό του. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Για προσωπική υπόθεση. Συγγνώμη, ρε παιδιά, το αξιόπουστα. Πώς το μετάφρασε η φίλη τη νοηματική.
Αυτό ήταν χαμένο. Δεν ξέρω, κανένα τέτοιο, κανένα περίεργο. Σε δάχτυλο, παράμεσο, κάποια πράγματα. Έκανε μάλλον αξιοπουστά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι ο κύριος πρώην πρωθυπουργός ήταν σε μια τελευταία στιγμή αυτοκριτικής. Πλάκα-πλάκα, όταν ήμουν στο δημοτικό και στη μου λέει η δασκάλα μου. Τι? Ότι ένα κόμμα μπορεί να σου στερήσει τη σύνταξη. Και την κοροϊδεύα. Λέω, εντάξει, τι να χάσω τη σύνταξη τώρα από ένα κόμμα. Έλα που τώρα φτάνουμε σε αυτό το σημείο και ένα κόμμα όπως το μεγάλο. Όλη τη σύνταξη. Που να έβαλε και δεν είναι λίγο. Όλη τη σύνταξη. Πάμε τώρα να δούμε τα νεανικά χρόνια. Γιατί Παπανδρέου και Σαμαρά τα νεανικά χρόνια τα ξέρουμε από το κολέγιο κτλ. Δεν ξέρουμε τα νεανικά χρόνια όμως του αγαπητού μας Βενιζέλου. Τι έκανε σαν νιάτα το Βενιζέλος πριν γίνει αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Τι ήτανε. Τι έκανε. Αυτό πραγματικά σημαίνει πολιτική σκληρού ροκ. Έτσι, γι' αυτό και επιβιώνει ακόμα στην κυβέρνηση. Εγώ έχω πληροφορήσει, επειδή δεν έχω ψάξει το θέμα, ότι είχε περάσει ο δισκόνο του Μετάλλικα, αλλά τελικά δεν τον πήρανε, γιατί του είχε πέσει πάρα πολύ βαρύ. Το μακρύ ξανά το πάει γάντι πάντα. Αρχιλίπαρο με τα όλα του. Αρχιλίπαρο. Ναι, καλά, δεν το ξέρει. Καλά, δεν βλέπει κανένα τζαφέρι να πούμε με τι δηλώσει μαθήματα ελληνικών. Δηλαδή, άμα έχει βουλευτέ οι οποίοι. Σου έχουν τέτοια βιβλία με την αρχαία ελληνική, γίνεσαι και εσύ σαν πρόεδρος. Γεωργιάδης. Εντάξει, Βελόπουλος όλοι. Βελόπουλος. Πάμε στη δήλωση. Σουράρτσε Καρατζαφέρη, πάμε. Πάμε. Ο κύριος Παπανδρέου πάψει να φαντάζει ως αρχολίπαρος και ο κύριος Σαμαράς ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή. Είδατε όμως πότε την κράταγε την ατάκα να την πει. Περίμενε όταν όλα τα μέσα της τηλεόρασης ήτανε κεντρισμένα στις δηλώσεις πάνω. Και υπήρχε σοβαρότης, όλοι περιμέναν να δουν πότε θα βγει ο Πρωθυπουργός και τότε περίμενε τη στιγμή τζαν, να περάσει την ατάκα με τη μία. Έτσι. Ξέρει αυτός τι κάνει, ξέρει αυτός. Πρόσεξες πότε έφυγε εκείνο το βράδυ το περίφημο πριν βγει ο Πρωθυπουργός που γίνανε οι περίφημες συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Προφανώς εξαφάνισε τον μπουφέ και έφυγε. Κάνε και δουλειά του. Άμα ήταν στη σύσκεψη και ο Πάγκαλος και ο Βενιζέλος και ο Καρατζαφέρη, ήταν λογικό ο μπουφές να αδειάσει στο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο, από τις σπουδαρχιδιές, πάμε στον Ρουβά και τα σπουδαρχίδια του γιού του. Η Κάτια νομίζω γι' αυτό το κέρδισε. Επειδή δεν δείχνει υποταγμένη την κάτια. Είναι αντράκι, δεν είναι αντράκι. Για το άλλο θα πει τίποτα. Ποιο άλλο? Για τα προσώτα του Μπέμπι. Του Μπέμπι του Σάκη. Του Μπέμπι του Σάκη. Μπορώ να μιλήσω για τα προσώτα του Μπέμπι. Το Σάκη μάλλον είναι μικρά από ό,τι κατάλαβα. Όχι, μου αρέσει. Του Μπέμπι του. Του Σάκη. Του Μπέμπι είναι μεγάλα. Αμάν ρε Σάκη. Αμάν ρε Σάκη. Να πάρουμε τι μεζούρε και να βγούμε στου δρόμου. Έλα, πάμε παρακάτω. Είναι απίστευτο όμω έτσι. Δηλαδή, ολόκληρη εκπομπή Ρουβάς δεν παρουσιάζεται ποτέ σε συνεντεύξεις. Όλες οι συνεντεύξεις είναι ναι, ναι, γεια σας κλπ. Μα είναι δυνατόν. Μία φορά βγήκε στην τηλεόραση να μιλήσει και αυτό που ασχολούνται όλοι είναι για τα σπουδαρχίδια του γιού του. Και άμα η διάσταση είναι η ίδια ή μεγαλύτερη από. Μα είναι δυνατόν να φτιάξει ένα στάρ να έχει μικρά προσόντα. Είναι απίστευτο όμως έτσι. Χώρα καταραίει, ανατινάζονται τα πάντα. Και όλοι ασχολούνται με τις σπουδαρχηγές του γιου του Ρουβά. Είναι. Τι να πω, πραγματικά. Έχουμε ξεφύγει από κάθε επίπεδο στην showbiz και στην τηλεόραση. Πρόκειται για τη δήλωση η οποία χθες προκάλεσε πανικό στις αγορές. Ναι, που ευρώ κατέρευσε. Ναι, μα από το Ρουβά. Χρηματιστήρια πέσανε. Μία φορά στον τόσο κάνει συνέντευξη στους άνθρωπους και ανατινάζει. Μα είναι συνθέμελα. Δυνατή να έχει μικρά προσόντα ο Ρουβάς. Και, το λέω δηλαδή και πάνω απ' όλα όλες οι συνομιλητήριες ξέρανε αν έχει μικρά ή μεγάλα προφανώς προσόντα. Προφανώς ξέρανε. Το μήλο βέβαια κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Το είπε και ο Νεύτωνας. Και το ευχόμαστε του Σάκη τα επόμενα τέκνα να έχουν ποικιλία και να συνεχίσουν. Και τεράστια προσόντα. Με τον ίδιο συντηρητή τεκνοποίησης. Όχι για αυτόν βέβαια. Να του φύγουν οι αμφιβολίες την επόμενη φορά για το αν είναι δικό του ή όχι. Το παιδί. Και να τις λέει με το χαμόγελο.
Ελπίζουμε να μην του βγει κανένας μαύρος γιος την επόμενη φορά. Ας περάσουμε τώρα στην επιστημονική μας ενότητα, που σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα ειδικό αφιέρωμα special. Λόγω της 17 Νοέμβρη και τις επαιτειακές ημέρες. Τον διαβιώσαμε. Ξύλα, γνωστοί, άγνωστοι. Και όλα τα υπόλοιπα, κουκουλοφόροι, αστυνομικοί. Μάτε, νέα, σε. Μάτ, σκάκι κλπ. Για να δούμε τι έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Γεια σας αγαπητά μου παιδιά! Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα επιστημονική μας ανάλυση που πρόσφατα μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε μετά τις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για τον νόμο του Γκλομπ. Ο νόμος του Γκλομπ λοιπόν μας δίνει τη δύναμη την οποία ασκεί το Γκλομπ ενός πολύ καλού ματατζή στο δέρμα, την επιφάνεια του δέρματος ενός διαδηλωτή ο οποίος έχει απόσταση R από το ματατζή μας. Πάμε να δούμε τώρα τον τύπο μας. Εφίσον, κάπα, επί, Q1. Επί και ο 2 δια R τετράγωνο. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνουν οι όροι αυτοί. Κάπα λοιπόν είναι τα ψυχολογικά του αγαπημένου μας ματατζή κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Το κάπα αυτό, τα ψυχολογικά αυτά, είναι άθεσμα τριών επιμέρους όρων. Το κάπα ισούται με τα ψυχολογικά από τους φίλους, συν τα ψυχολογικά από την οικογένεια, συν τα ψυχολογικά από το σχολείο. Ξέρετε τώρα, φάπα, δώσε λεφτά για τσιγάρα κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα ψυχολογικά λοιπόν. Ήταν αυτά που δημιούργησαν τον πολύ αγαπημένο μας ματατζή, ο οποίος βαράει τις γιαγιάδες, τα παιδάκια και όλους τους υπολείπους. Γι' αυτό και η σταθερά κάπα. Είναι σταθερό αυτό το ποσοστό και ό,τι και να κάνει δεν αλλάζει. Και τα ψυχολογικά αυτά δυστυχώς πολύ δύσκολα αποβάλλονται. Είναι σταθερά κάπα λοιπόν, όπως το κάπα-κάπα που παίρνει σταθερό ποσοστό και είναι σταθερά κάπα. Ο δεύτερος όρος μας είναι το Q1. Q1 είναι το κράξιμο του νησιν 1 ανωτέρου από το βαθμό που έχει ο ματατζής, ο οποίος βαράει το διαδηλωτή. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει το τι κράξιμο θα ρίξει από νήσιν 2 βαθμό και πάνω. Μας ενδιαφέρει μόνο ο αμέσως ανώτερος βαθμός από το ματατζή. Τι κράξιμο το ρίχνει, αυτό το κράξιμο λοιπόν μπαίνει στον τύπο μας μέσω της μορφής του Q1. Αντιστοίχως, το Q2 είναι το κράξιμο το οποίο τρώει ο κακόμενος ο ματατζής μας από τη γυναίκα του ή από την κομμένα του. Η παντόφλα που τρώει στο σπίτι λοιπόν επιδρά καταλυτικά στο πώς θα βαρέσει αυτός, πώς θα ασκήσει τη δύναμη F στον αντίστοιχο διαδηλωτή μας. Προσοχή όμως. Το Q2 ισούται με τη μονάδα αν υπάρξει περίπτωση αγαμίας. Αν λοιπόν διατρέχει καθεστώς αγαμίας τον κύριο ματατζή, τότε το Q2 ισούται με τη μονάδα. R είναι η απόσταση του ματατζή μας από το διαδηλωτή και F είναι η δύναμη που ασκείται στη δερματική επιφάνεια του διαδηλωτή μας από τον κύριο ματατζή. Πάω λοιπόν τώρα να δούμε τα παραδείγματα μας για να κατανοήσουμε τον τύπο μας πολύ καλύτερα. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα ματατζή ο οποίος τα ψυχολογικά του κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων είναι πάρα πολλά. Δηλαδή έτρωγε ξύλο και από τη μαμά του και από τον παπά του, οικογενειακό περιβάλλον, και τα παιδάκια του το χλεβάζανε, αλλά ταυτόχρονα και οι φίλοι του δεν το σέβονταν. Αυτός λοιπόν έχει πολλά ψυχολογικά, άρα έχει μεγάλη σταθερά κάπα. Q1 έχει μεγάλο κράξιμο από τον λογαγό του ή τον ανώτερο, όπως τους λένε αυτούς. Q2 τρώει το κράξιμο και την παντόφλα από την γκόμενά του όταν γυρνάει σπίτι το βράδυ. Και R έχει πολύ μικρή απόσταση από τον διαδηλωτή. Αυτός ο ματατζής λοιπόν έχει τεραστή διαστάσεις on earth. Σε αντίθεση, ένας ματατζής, ο οποίος δεν έχει ψυχολογικά και έχει μπει συνειδητά στις δυνάμεις των ματ επειδή θέλει να θρέψει την οικογένειά του, δεν τρώει κράξιμο από τη γυναίκα του ή την κομμενά του, δεν τρώει κράξιμο από τον ανώτερό του και έχει σχετικά μεγάλη απόσταση από τον διαδηλωτή. Αυτός η δύναμη F που ασκεί είναι ελαχίστη. Συμπερασματικά λοιπόν, ο νόμος του Γκλομπ θέλει να μας πει ότι δεν φταίνει κακόμενοι ματατζίδες για το ξύλο που μας ρίχνουν, αλλά φταίνει τα παραθεντολογικά τους χρόνια, φταίνει οι ανώτεροι που τους κράζουν ή φταίνει οι γυναίκες τους που τους ρίχνουν παντόφυλλα το βράδυ. Όπως και να έχει όμως, από τη στιγμή που οι περισσότεροι ματατζίδες ασκούν μεγάλο F στους διαδηλωτές, σημαίνει ότι τα ψυχολογικά πρετανεύουν των λίγων και καλών οι οποίοι ασκούν μικρό F. Η επιστημονική μας ανάλυση έφτασε για μία ακόμα φορά στο τέλος σας και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που ήσασταν κοντά μας για μία. Πρέπει να πούμε ότι δεν πέφτει ξύλο μόνο στις διαδηλώσεις, δεν πέφτει ξύλο μόνο στα επεισόδια των Δεκεμβριανών, στη 17 Νοέμβρη κλπ. Πέφτει ξύλο και στα μπάσκετ, ποδόσφαιρα. Στο αθλητισμό γενικότερα. Στον αθλητισμό. Και δεν είναι φυσικά μόνο εν τη Ελλάδη αυτά τα φαινόμενα. Είναι παγκόσμιο και στο εξωτερικό. Είναι παγκόσμιο και στο εξωτερικό. Είναι ο θρίαμβος της Ευγενούς Άμυλας. Ναι, όταν λοιπόν αυτός ο θρίαμβος της Ευγενούς Άμυλας περνάει από τους διαδηλωτές στους παίχτες, έχουμε παραλυρήματα από βίντεο συλλεκτικών κομματιών. Yeah.
Αγώνας μπόξι, αγώνας μπάσκετ. Απλά του πέταξε πάσα και δεν την έβλεπε. Γι' αυτό. Ολυμπιακό πνεύμα βλέπετε, αγαπητοί φίλοι. Διέπονται πάντα από savoir vivre. Τις ευγενείς προθέσεις. Το αρχαιοελληνικό ιδεώδες. Ναι, είναι προπονημένοι άνθρωποι. Διδάσκουν πολιτισμό γι' αυτό. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στα YouTube αυτής της εβδομάδας που έχουν να κάνουν με τον απόγονο του Γιώργου Παπανδρέου στην Αμερική, ο οποίος έχει τεράστιων διαστάσεων ευγλωτία, είναι διαβασμένος, ξέρει πάντα ο άνθρωπος. Ρήτορας. Γνωρίζει μέχρι και ο την παραμικρή λεπτομέρεια για το τι θα πει στα debate. And I will tell you, it's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the, what's the third one there? Let's see. You need five. Oh, five, okay. So, commerce, education, and the, EPA? EPA, there you go. No, okay. Let's talk the other day. Seriously? Is EPA the one you were talking about? No, sir. No, sir. We were talking about the agencies of government. The EPA needs to be rebuilt. But there's you no can't, doubt about but that. But you can't name the third one? The third agency of government, yeah. I would do away with the education, the commerce. Commerce, and let's see. Oh my. I can't. The third one, I can't. Sorry. Oops. Αξιόπιστος σπουδαρχίδης και αυτός ο Αμερικάνος. Δεν έμαθε καλά το μαθημάτι. Ή θα χάρεσε το κιού, παιδιά, είναι και αυτό. Πάντως, αυτά τα debate, άμα γινόντουσαν και στην Ελλάδα, θα περνάγαμε πολύ καλύτερα σαν ψυχολογικές εκπομπές. Θα είχαμε 60% εποχή. Πραγματικά, ο κίνδυνος που ελοχεύει από την εποχή, πέρα από την πλάκα, είναι νούμερο ένα, έτσι. Δηλαδή, όλες οι ξένες δυνάμεις οι οποίες θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα, έχουν δώσει την εντολή να μπορέσουμε να απολιτικοποιήσουμε τον κόσμο. Αν, παιδιά, δεν πάτε να ψηφίσετε, τότε δίνετε δύναμη στα κόμματα τα οποία μας καταστρέφουν. Δηλαδή, ένα ποσοστό, ας πούμε, του 5, του 7, του 8%, αν δεν πας να ψηφίσεις, αυτόματα γίνεται 12-13. Και διαμορφώνεται και αποτέλεσμα. Χωρίς να τους ψηφίσει κανένας. Με αυτόν τον τρόπο τους δίνεις δύναμη. Δηλαδή, ξεχάστε το. Γι' αυτό προσέξτε. Και δεν περνάς και πολιτικό μήνυμα. Το ενδεχόμενο αυτό. Δεν περνάς πολιτικό μήνυμα αν δεν πας να ψηφίσεις. Να ξέρετε ότι όλοι αυτοί που πάνε και γράφουν συνθήματα αποχή από τις εκλογές, μην πάτε να ψηφίσετε. Όλοι αυτοί είναι χρηματιζόμενα τσιράκια για να μπορέσουν να κατευθύνουν την νεολαία μας στην αποχή η οποία θα ενισχύσει το Παπανδρέικο, το Σαμαρέικο και όλους τους υπολείπους, όλα τα δεκανίκια τους τα οποία χρηματοδοτούνται για να μαζεύουν σαν μαξιλαράκι τους ψήφους των μεγάλων κομμάτων. Βέβαια. Πραγματικά είναι απαράδεκτο, θα έπρεπε να το προσέξουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι πολλά από τα ωραία βιντεάκια μας τα βρίσκουμε στο trelokunel.gr, ένα απίθανο blog, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την οπτική γωνία που δίνει στα πράγματα. Να πούμε ότι έχουμε το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει. Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Πείτε μας ποια ποινή θα επιβάλλατε στους πολύ αγαπημένους πολιτικούς μας. Ποια ποινή θα επιβάλλατε, λοιπόν. Θα θέλατε να τους βάλετε στο ίδιο δωμάτιο, ας πούμε, με το μπάγκαλο χωρίς φαγητό. Ασβό. Και να κλείσουμε με το τραγούδι της εβδομάδας μας, το οποίο ερμηνεύει το μέλος του πάνελ μας, ο Αλέξης Γαλάνης, που τον έχετε γνωρίσει σαν τον Γκίτσο όλη την περσινή χρονιά. Ο οποίος κάνει και τεράστια διαστάσεων καριέρα στο τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο είναι το τραγούδι της κρίσης. Ένα τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με τα δανεικά τα οποία έχουμε πάρει σαν χώρα. Και έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Λαϊκό άσμα. Έλασμα. Ζήσαμε και τι δεν ζήσαμε,
πολέμους μάχια ξενιθιά. Το κεφάλι όμως δεν σκύψαμε, τα όνειρά μας δεν τα ζεβήσαμε, την ελπίδα μας κρατήσαμε ψηλά. Να μας πουν αυτοί που μας χρεοκοπούν πως τη ζωή μας στα παζάρια τη βουλάν. Έρχονται τώρα να μας πουν άραγε Θεέ μου πως τολμούν και τον ιδρώτα μας σε ξένους σε βουλάν. Ελλάδα αγανακτισμένη απ' τους 300 προδομένη, στα πόδια σου ξανά. Σταμάτα πια να τους πιστεύεις, σε ξεπουλάνε δεν το βλέπεις, εν τους χρωστάμε εμείς τα δανεικά. Φωτιές φοβερές και καημούς, μα τους φόβους μας νικήσαμε, τη διχόνια πίσω αφήσαμε, η ζωή εμπιστευτήκαμε σ' αυτούς. Και ποτέ τώρα να μας πουν αυτοί που μας χρεοκοπούν πως τη ζωή μας στα παζάρια τη βουλάν. Έρχονται τώρα να μας πουν άραγε Θεέ μου πως τολμούν και τον ιδρώτα μας σε ξένους σε βουλάν. Ελλάδα αγανακτισμένη απ' τους 300 προδομένη, πάντα στα πόδια σου ξανά. Τα πια να τους πιστεύεις, σε ξεπουλάνε δεν το βλέπεις, δεν τους χρωστάμε εμείς τα δανεικά. Μπράβο Αλέξη! Μπράβο Αλέξη! Μπράβο Αλέξη! Λύσαμε τους Αλέξης, στείλω το Αλέξης! Τραγμένο ασύλο Αλέξη, μέλος των χειροπέδων που μας κρατάει στην τοφιά και στο πάνελ. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά το τραγούδι του, εκφράζει πολύ λαό σε μια Ελλάδα που μέχρι και το πρωθυπουργικό επάγγελμα. Όχι, ανακτισμένη κτλ. Που άνοιξε μέχρι και το πρωθυπουργικό επάγγελμα πλέον. Ανοίξανε όλα. Παραδίδει λογαριασμού στο Twitter ο πρωθυπουργό. Έφυγε ο Ρόταν Πλάν, ήρθε ο Λούκι Λουκ. Έρχεται Παλούκι Λουκ. Μέχρι και το Σταρ παίζει σοβαρές ειδήσεις. Αντιλαμβάνεσαι τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έχουν αλλάξει τα πράγματα που έχουμε περιέλθει και θα κλείσουμε με τη συμμετοχή της ομάδας μας στο Wipeout του Αντένα στη μακρινή Αργεντινή. Να δούμε ποια ήταν. Χαμός. Τα στοιχεία αυτά που συνέθεσαν αυτή την συγκεκριμένη εκπομπή και τη συμμετοχή μας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Wipeout του Αντένα. Να είστε καλά. Οπ, θα δούμε ταινία. Τι έχουμε εδώ, σφιχτή. Conan. Οκτάι. Πού πάρε, μεγάλε. Πιστεύω μήκα στο τρίο Ιουνάνα μου. Ιουνάν. Σε εμάς. Ιουνάνναρα κυκλουμίζει και ο Εστέζια. Πολύ σφίγγει την κροθιά όμως και περνάει λάθος μήνυμα. Αυτός ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός. Και Conan göstermeye geldim ben. Ya umarım ama Oktay inşallah oralarda madar olmazsın. Elimden geleni yapacağım yani. Θα κάνει την πορεία για να ξεφτυλιστεί. Δεν καταλαβαίνω. Finale de kalacağım. Görecekler Türk Conan'ını. Σιγά, 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 μεγάλη. Το Σούρα. Πάπα, πάπα. Αυτός ποιος είναι. Ξέρω χωρέ μου. Αυτός πάντως είναι ο Οκτάι ο Κονάν. Ρε Σιζάρα, δεν ξέρω. Αυτή τη μορφή κάπου την ξέρω. Ναι, ξέρω. Εγώ μενούνε αυτή τη λάσπη να μου την ξέρω. Εγώ. Γεια σου Κονάνα, ναι. Α, πιστε σε ρωτζα. Σέμπι, τώρα σε νέα τράφλα. Εύκολα το κάνει, ε. Ρουζιάρ. Ξανά άνεμος. Τι λέει. Κονάνα, μια σόρτη, πειράς
Τι κυνηγόμαστε. Ωπ, ωπ, ωπ. Παρεξηγήθηκε το πουλί και έφυγε. Κόλλησε, κόλλησε. Άμα είσαι back home, you're the one that factors. Ξαναδεί. Οκτάει ο Κόναν, ναι, στις μεγάλες κόκκινες μπάλες, πάει με χώρα, πατάει πρώτη, δεύτερη, πηδάει μεταξύ τρίτης και τετάρτης. Τι έκανε? Ασουμάν, μην φοβάσαι, αυτοί οι σφίχτες είναι πιο επικίνδυνοι για την πισίνα παρά για τις παρουσιάστριες. Άσου ρε Κόναν, ναι. Wipeout! Όπα. Όπα. Ήρθε η ώρα του άγνωστου. Αρκετά αφήσαμε τα πράγματα στην τύχη. Φέραμε το Γιαγκόνα. Αυτός είναι, ρε. Έλα ρε εσύ. Και έλεγα που το ξέρω. Τέρμα τα παραμύθια. Σε μας γιατί να αποφασίσουν να έρθεις εδώ. Από τη στιγμή που η επέλεση των τουρκικών σύριαλ ήταν διαυγή στην ελληνική τηλεόραση, η μόνη λύση ήταν να κάνουμε και εμείς επέλαση στα τουρκικά παιχνίδια. Ποια τουρκικά παιχνίδια? Φίλε, είναι τώρα όταν έτσι μιλάω για Γκόναν. Ανταλλαγή πολιτισμού λοιπόν, έτσι. Και ανταλλαγή πολιτισμού, αλλά και η απόδειξη πως μπορείς να νικήσεις με σωστές πιθανότητες, με σωστούς υπολογισμούς και με λίγη βοήθεια την τύχη. Επιστήμη! Οπα. Εναντίον Wipeout! Πάμε! Αυτά θα μπορούσε να τα έχει πει και ο Βενιζέλος εδώ μεταξύ. Ο Γιαγκόναν είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Κοίτα, κοίτα, έλα. Το βλέπεις. Πραγματικός υπερήρωας. Βέβαια, πραγματικός υπερήρωας. Όχι σαν κλαμάρες. Μπράβο! Να το σε παιχταράς. Μπράβο και από εμάς. Πάμε για τις μπουνιές. Για να τον δούμε. Πόπα. Τι κάνει, τι κάνει. Υπολογισμούς κάνει ο Γιαγκόναν. Αχα. Καταλαβαίνετε, δεν αφήσαμε τίποτα χωρίς μελέτη. Φέραμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Είναι τέσσερις πίστες, ναι, οπότε κατά 25% ισομοιράζουμε τα υποσύνολα. Οπα. Το πρώτο σκέλος αποτελείται από 12,5% τύχη, 12,5% ικανότητα που αποτελεί. Με την Ασουμάν να τα πεις αυτά. Και άλμα, το δεύτερο σκέλος. Ναι. Το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, ας πούμε, που είναι μπουνιές. Αποτελείται και αυτό κατά 12,5%. Του κρύψε τις φλάτσες η βάσα, του κάψε το μυαλό για Γκόναν. Να δω τι θα μείνει πίσω. Ένα τίποτα. Το τρίτο σκέλος είναι οι μπάλες. Πάλι 12,5%, 12,5%. Και ο τελευταίος. Νομίζω κάπου εδώ τελειώνει ο Γιακόπουλος, έτσι. Θα προσποιηθώ, το κατάλαβα. Τύχη. Οπότε αν αφήσεις όλες τις πιθανότητες, βγάζεις να δεις αν σε κατανομεί την δυναμική τίποτα με την του. Το κάψε. Εγώ απλά βλέπω κόσμο να πέφτει μέσα, τρώει μπουνιές και τέτοια, δεν το είχα δει έτσι. Του κάψε φλάτσες η Βάσο, του κάψε το μυαλό για Γκόναν. Να δω τι θα απομείνει στο λιανό. Ένα τίποτα. Κάποιος λάθος υπολογισμός. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται, μπορεί. Γίνεται. Λάθος υπολογισμός. Δεν μπορεί να γίνει λάθος υπολογισμός από τον Γιαγκόναν. Πρέπει να το κάνει όμως ο παίκτης. Επίσης. Αληθεύω ότι υπήρξε ένα περιστατικό στα δύο διαπέρασε, μα λέγω. Έτσι καταδεικνύει τον εργασιακό μεσαίωνα στον οποίο επικρατούμε. Και επειδή εκείνη την περίοδο στην Πάτρα έχει ανοίξει το τριώδιο, εγώ προσπάθησα να περάσω το διώδιο. Ο Γιαγκόναν πηγαίνει στις μεγάλες κόκκινες μπάλες. Και όπως βλέπετε, η μπότα αντικαταστάθηκε από ένα μεγάλο διπλό πέλεκι. Έχουμε αλλάξει επίπεδα, φίλε μου. Wipeout reloaded. Έμιτσο, τι reloaded? Εγώ νομίζω έχουμε γίνει μπάλες του ανεξήγητου. Ζάρα, δεν καταλαβαίνεις το μεγαλείο της στιγμής. Ναι. Ο υπερήρωας Γιαγκόναν γράφει ιστορία στο Wipeout σήμερα. Αλλά τώρα τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά γιατί ο Γιαγκόναν είναι ένας πραγματικός υπερήρωας. Κάποιοι γεύγουν, στο λέω. Πολύ καλός! Πηγαίνει προς την τελευταία δοκιμασία. Για να τον δούμε. Μπράβο! Πέρασε! Καλά ήταν, βέβαια. Μεγάλες στιγμές. Υπάρχει και το alter ego σου εδώ, το τουρκικό. Ο... όχι για Γκόναν, ο Κόναν ο σκέτος. Καταρχήν άλλο Κόναν, άλλο για Γκόναν. Ο για Γκόναν είναι ο αγνός περασπιστής δικαίων του καλού. Είναι ο ήρωας που θα σώσει τους δημόσιους υπάλληλους από τις ουρές. Πες τα, σύντροφε. Θα εκμηδενήσει όλες τις άσκοπες τριβές. Στο πάμε είναι ο Γιαγκόναν. Περιμένουν οι δημόσιοι στην ουρά. Εγώ δεν ξέρω τι πέρα. Με οδηγό και αρρωγό το πάθος για τη ζωή, ναι, τη σπίθα αυτή να μπορέσει να πετύχει το μέγιστο αποτέλεσμα και να επιτεύσει μέχρι τα πιο τρελά του όνειρα. Ο Γιαννός έχει δηλώσει παρέτηση ήδη, έτσι. Αν η Λεωδός, να ξέρετε στο τέλος, ο Έλληνας θα βγει νικητής, γιατί οι αντοχές του έχουν δοκιμαστεί ανά τους χρόνους. Έχουμε και σημάδια. Αυτός είσαι. Ξεκινάει η δεύτερη δοκιμασία. Η ξακουστή Μπαρόσαρκα η Βουνίσια. Και τώρα είμαστε στο δούνο του. Δεύτερο νέο τεστ. Γεια σε Κόναν! Οκτάει. Ο Κόναν, ναι. Φύγαμε για Κόναν! Yeah! Yeah! Προσπαθούν οι παίκτες. Πάμε, πυροσβέστης, ο πυροσβέστης είναι, ναι, 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 ναι. Ο Ασλάν, ο πυροσβέστης, είναι ο πρώτος παίκτης
που περνάει στην επόμενη φάση. Άτομα να λέτε! Τις έβρισε όλες τις φωτιές. Και ο Κόναν, όχι ο Κόναν. Είναι να περάσει ο πρώτος, τώρα σας τα δείκανε πιο καλά. Και ο Ρίκιο Έλα για Κόναν, παρολίγο. Ανώτερες δυνάμεις, Μίτσο, εμπόδισαν το για Κόναν από το να περάσει στην παρότσαρκα. Καλά, ο Κόναν είναι άσχημο. Τρομερή πουτιά, ε. Να τι έτρεπε. Πάλι εστρά, τι έκανε ρε παιδιά. Τι κάνουν ρε παιδιά, πέφτουν ανάμεσα στις μπάρες. Παιδιά, απ' την άλλη να πέφτετε, με τη φορά. Ίδιος το. Τον πήρε και μια βόλτα. Τώρα, να σου πω ότι χαίρομαι κάθε φορά που την τρώει ο Κόναν. Δεν θα πω και ψέμα. Όπα! Ο Ρίκη ο Μποξέρ. Να το δεύτερο. Παιδιά, τι κάνουμε, για να σου πω. Ένα παιδιά, είμαστε 2-1, για κάντε κάτι. Δεν είμαστε 2-1, είμαστε 2-0, Δημητράκη μου. Μου το είδε το 1. Έλατε. Μακάρι να το δεύτερο. Έλα, ναι. Γιατί το 1 είναι το σιγουράκι. Έτσι. Μπράβο. Έτσι. Έλα, ρε Γκόναν. Όταν παίζουμε στοίχημα, το πρώτο που βάζουμε είναι για Γκόναν να πούμε. Βάζουμε το στανταράκι μας. Έτσι. Τώρα θα μπουν στη φράπεδα αυγό λεμονοσπούρα. Θα γίνουν σαν κοτόπουλα. Για μούρα μουρό μου. Πέδο αυγό λεμονοσπούρα, κυρίε και κύριοι. Μόνο τόσο έχετε ρε παιδιά. Δώστε λίγο ακόμα. Θα δούμε ποιος θα κάνει το 1-0. Η ελληνική ομάδα ή η τουρκική. Πάμε, ξεκίνησαν τα παιδιά πρώτος. Έλα παιδιά να περάσετε αυτή. Πάμε, ξεκίνησαν τα παιδιά πρώτος. Έλα παιδιά να περάσετε αυτή την πόρτα. Το μονόπορτο παιδιά, μην το ξεχνάτε. Εδώ είναι το καρουσέλ το μονόπορτο. Κάποιος έφαγε πόρτα. Αλλά την επόμενη δοκιμασία την έχουμε αλλάξει. Σήμερα πρέπει να γίνουν οι παίκτες κάτι μεταξύ Ταρζάν ή πειρατές της Καραϊβικής. Τι προτιμάς, πειρατές της Καραϊβικής. Εντάξει. Περίμενε. Ησυχία τώρα γιατί έχουμε για Γκόναν, σε παρακαλώ. Έλα για Γκόναν. Άνετα. Απλά πράγματα, παιδιά, απλά πράγματα. Άνετα. Έλα ρε. Τι να μας πείτε εσείς τώρα. Σας έχω, ναι. Είναι θέμα στροφορμής, πιθανοτήτων και ροπής. Σίγμα μη, ίσον γιώτα, επί αλφα. Ήταν ο τύπος για αυτή την περίπτωση. Το άθισμα των ροπών. Τηλεφωνήστε τώρα. 23-10-52-10-10. Και ένα σκηνή δώρο. Για Γκόναν συν έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα. Εντάξει, μπορεί να βγάλεις πολλές μαϊμούλες. Τώρα η μαϊμού Τούρκος Κόναν έχασε το για Γκόναν. Λίγο ξυδάκι και θα περάσει. Η μαϊμού ξυδάκι, βάθα. Περιμένω πώς και πώς να σε δω στο Wipeout Zone. Το μεγάλο τελικό. Ο υπερήρωας για Γκόναν γράφει ιστορία στο Wipeout. Φρίκια. Nardo. Yeah. Hey. We wait me, okay? Gel Yunan Konan, gel. Asuman yakma kendini bence. Tamam. Gel burada. Okay. Şöyle aranıza gireyim ben. Okay. Bu sana güldü oradan biliyor musun? Böyle ha falan yaptı. Bakın. Bizim ikimiz iyi sporcularız. İlk gelen de ikimiziz. We are good players, you know. We are good players. We come first. Good play. Evet. Hop yavaş gel Yagonan. Is hey. Shh. She is Turkish. Sen okay? Çöz. Be careful. And I'm Greek. Okay. Be careful. Okay. You to tell me. Okay, be careful. She is my sister. Okay. You are my brother. Okay. Doesn't wash she. Okay. She is. Be careful. Your family. Yunan Konan tartışmaya son noktayı koyuyor. Φίλε, μην ανοίγεσαι, γιατί έχει περάσει ο Γιαγκόναν μισή ώρα πριν. Ω, Παναγία. Ω, να, φορέστε γυαλιά 3D. Κόναν εναντίον για Γκόναν. Εκκρίστε! Final Destiny! Final! Προσεχώς τους κινηματογράφους. Έχουμε μια μάχη μεταξύ του Έλληνα που γουστάρει να πίνει μπύρες, να περνάει καλά με την παρέα του και του γυμναστηριά Τούμπανου, ο οποίος τρώει τα χρόνια του στα γυμναστήρια, μήπως και μπορέσει και ρίξει κάποια κοπελίτσα. Σου έρχομαι. Σε ετοιμούς. Έφυγε ο Γιαγκόναν. Γεια σου ρε Γιαγκόναν μεγάλε. Ένας πραγματικός υπερήρωας. Και όχι τούμπανο του γυμναστηρίου. Έλα ναι βαθυρίο. Πρόσχε το νερό. Όχι το στόμα κλειστό. Έτσι. Μπράβο. Πολύ καλά. Μπράβο.
Γιαγκόναν στη δοκό ισορροπίας, όπου βέβαια έχει υπολογίσει τα πάντα. Τίποτα δεν κάνει τυχαία. Και περνάει άνετα. Ξεκίνα. Δεν ελέγχει τη δύναμή του αυτό. Και περνάει κατευθείαν στο επόμενο εμπόδιο που είναι οι περιστρεφόμενες πίστες με τυρί. Τώρα πρέπει να περάσει από πάνω και να συνεχίσει την επόμενη. Ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε. Έφυγες. Ναι. Δώσ' του, έφυγες. Μπράβο Γιαγκόναν. Και τερματίζει ο Γιαγκόναν. Αυτό είναι. Μπράβο Γιαγκόναν. Ο Θολμών νικά. Συγχαρητήρια. Περιμένουμε να δούμε τι χρόνο έχεις κάνει και να δούμε αν θα είσαι ο μεγάλος νικητής. Καλό χρόνο να έχω. Μέγα. Ο Γιαγκόναν είναι μέγα. Είναι ο νικητή που παίρνει και αυτό το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Wipeout. Μεγάλε, ρίχτα. Ο νικητής θα κρυθεί στα δευτερόλεπτα πια. Είναι ο... Γιαγκόναν! Ο Γιαγκόναν! Αυτά λοιπόν από το Wipeout Zone. Αφήνουμε υπόσχεση για το μεγάλο τελικό του Wipeout με συμμετοχή του Γιαγκόναν και του Κόναν. Ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Wipeout! Yeah. Yeah. Yeah.